Όπως ενθυμίστε από τα προηγούμενα θέματά μας, η αναφορά είναι στην πονηρή γυναίκα, εκείνη η οποία βέβαια προκαλεί στο σύζυγό της προβλήματα, και παίρνει ο ιερός συντάκτης διάφορες πτυχές αυτής όλης της κακίας, και βέβαια ο σκοπός δεν είναι να προσβάλλει, ο σκοπός είναι να διορθώσει, διότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο επανορθωτικός τρόπος από την Αγία Γραφή, τότε ως προς τι η Αγία Γραφή? Ένα από τα στοιχεία της Αγίας Γραφής είναι και η επανόρθωση. Δηλαδή διαβάζουμε, καθρεπτιζόμεθα, βλέπουμε τον εαυτό μας διαθέτοντας έστω και τη στοιχειώδη αυτογνωσία, με σκοπό να διορθωθούμε. Μία από τις αξίες της μελέτης της Αγίας Γραφής είναι και αυτό. Έτσι, προχωρούμε να δούμε τις διάφορες πτυχές όπως μας τις καταθέτει, σας είπα, ο ιερός συγγραφεύς. Είμεθα εις το 22ο χωρίον του 25ου κεφαλαίου. Οργή και ανέδεια και εσχήνη μεγάλη γινή εάν επιχορηγεί το ανδρύ αυτής. Δηλαδή, είναι εξοργιστικό και ανέδεια και ντροπή για τον άντρα αν η γυναίκα του τον διατρέφει. Νομίζω και να μην το αναλύαμε, είναι κάτι που κατανοείται. Αν δηλαδή η γυναίκα διατρέφει τον άνδρα της, είναι, όπως σας εξήγησα, μια καινούργια πτυχή σχέσεων των δύο συζύγων. Και πώς μπορεί βέβαια η γυναίκα να διατρέφει τον άνδρα της? Είτε γιατί ο σύζυγος είναι οκνηρός, δεν είναι σπάνιο, ξέρετε, και να εργάζεται η σύζυγος και να διατρέφει τον σύζυγο, είτε γιατί η πρίκα της γυναικός είναι μεγάλη και προς τούτο καυχέται ο σύζυγος, και ότι καυχέται η σύζυγος και ο άνδρας θεωρεί περιττόν να εργαστεί. Αφού η γυναίκα μου είναι τόσο πλουσία και έχουμε τόσα έσοδα, ως προς τι να σηκώνομαι πρωί πρωί να πάω στη δουλειά μου? Είτε ακόμη με τον πλούτο της η σύζυγος θέλει να έχει αυτή το λόγο και να μην θέλει να υποταχθεί εις τον σύζυγο, αφού είναι πλουσία, είτε ακόμη να δίδει αυτή το διαζύγιον, γιατί στηρίζεται στην αλαζονία του πλούτου. Δεν σε έχω ανάγκη, μπορώ να ζήσω, έχω την περιουσία μου, έχω την πρίκα μου, σήκω φύγε. Αν υποτεθεί ότι και το σπίτι είναι δικό της, σήκω φύγε. Είναι πράγματα πάρα πολύ κοινά και συνηθισμένα, τα οποία, αγαπητοί μου, λίγο πολύ τα συναντούμε σε αυτήν την καθημερινότητα. Όλες αυτές λοιπόν οι αιτίες χαρακτηρίζονται σαν κάτι το εξοργιστικόν. Ανέδεια και μεγάλη ντροπή, λέει ο ιερός συντάκτης. Η σύζυγος μπορεί τυχόν να είναι πλουσία, αλλά ο σύζυγος, εδώ προσέξατε το, δεν πρέπει ποτέ να παραιτηθεί από την εργασία του, πάμπλουτη να είναι. Λούστρος, όπως λέγαμε παλιότερα χρόνια, θεωρείται υποτιμητικό. Μου λέει ο πατέρας μου, αν δεν μάθεις γράμματα θα σε κάνω λούστρο. Έτσι μου έλεγε. Οι παλαιοί το ενθυμούνται αυτό σαν έκφραση. Θα σε κάνω λούστρο. Και εγώ έλεγα, ναι, θα με κάνεις λούστρο. Λοιπόν, θεωρείται, ας πούμε, το τελευταίο επάγγελμα. Σήμερα οι λούστροι δεν υπάρχουν. Εκείνοι με τα κασελάκια τους, συμπαθέστατη περίπτωση, εκεί στην πλατεία της πόλεως κλπ. Κλπ. Το τελευταίο επάγγελμα να ασκεί ο σύζυγος και η γυναίκα του να είναι πάμπλουτη, δεν θα πει, ποτέ δεν πρέπει να πει, δεν θα πάω στην εργασία μου. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Και ακόμη δεν πρέπει ο σύζυγος ποτέ να παραιτηθεί από τη διοίκηση του σπιτιού του. Δύο πράγματα.
ούτε από την εργασία, ούτε από τη διοίκηση του σπιτιού του. Διότι δίδει, λαβίνει στη γυναίκα να γίνει αυταρχική και να κυβερνάει αυτή το σπίτι της όπως εκείνη θέλει. Αν βέβαια κάποια στιγμή ο σύζυγος απρόοπτα, αναπάντεχα, δεν έχει εργασία ή γιατί έπαθε ατύχημα ή γιατί αρρώστησε ή γιατί απλώς δεν έχει εργασία, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, φυσικά τότε δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά εάν είναι όμως από έλλειψη εργασίας, μπορεί κάποιο καιρό να μην εργάζεται, όπως τώρα έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας, κάποια φορά όμως ψάχνοντας θα βρει εργασία. Δεν πρέπει πάντως να μείνει χωρίς εργασία. Καλό θα ήταν, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε από την αρχή, η σύζυγος να μην είναι πλουσιωτέρα του σύζυγου. Είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Ή τα έσοδά της να είναι περισσότερα από τα έσοδα του σύζυγου, όπως και η μόρφωσή της δεν πρέπει να είναι ανωτέρα του σύζυγου. Έξω από το ότι, έξω από το να είναι η σύζυγος με ταπεινό φρόνημα. Αν έχει ταπεινό φρόνημα, τότε καλά. Αλλά εάν δεν έχει ταπεινό φρόνημα, αγαπητοί μου, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό. Ξέρετε τι θα πει, όπως το λέει εδώ το χωρίο, να λέει η σύζυγος η πλουσία στον άνδρα της, εγώ σε ταΐζω. Να, για την εξοργιστικό κινεντροπή, εγώ σε ταΐζω. Ή εγώ έχω όλα τα έξοδα του σπιτιού, γιατί έχει έσοδα πολλά. Είναι πολύ πολύ άσχημο πράγμα. Βέβαια σας είπα, αν η σύζυγος είναι ταπεινή, έχει υπακοή, τότε δεν υπάρχει αντίρρηση αν υποτεθεί ότι είναι πλουσία. Μην ξεχνάμε όμως, και οι γυναίκες δεν πρέπει αυτό ποτέ να το ξεχνούν, ότι θίγεται με τον τρόπον αυτόν το ανδρικό φιλότιμο και το ανδρικό κύρος. Και όταν τρωθεί, πληγωθεί το κύρος και το φιλότιμο του ανδρός, τότε είναι κάτι πάρα πολύ κακό πράγμα. Ο ίδιος αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Είναι λοιπόν ανάγκη να το προσέχουμε αυτό το θέμα, για να διατηρείται μέσα στο σπίτι μας μία αρμονία συζυγική.